Ιδιαίτερα αιχμηρός για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών και την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίστηκε από το Ηράκλειο ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Ανδρέας Σπυρόπουλος. Ζήτησε να πέσει άπλετο φως στο θέμα που πρωταγωνιστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει το μείζον ζήτημα. Και μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις του κυρίου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ, για την προσπάθεια να εξαφανιστεί ο φάκελος του κυρίου Ανδρουλάκη, είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και η Νέα Δημοκρατία κάνει τα πάντα για να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και να οδηγηθούν αυτοί που πρέπει στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί δεν είναι προσωπικό ζήτημα του παρακολουθούμενου. Δεν είναι ένα προσωπικό θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου μας. Καμιά σύγχρονη δημοκρατία δεν μπορεί να έχει παρακράτος σήμερα. Μετά την κορύφωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Ταγί Περντογάν να συνεχίζει την προκλητική ρητορική του, ο κ. Σπυρόπουλος δεν έκρυψε την ανησυχία του, λέγοντας ότι θα πρέπει να διαφανεί το πραγματικό πρόσωπο της τουρκικής ηγεσίας. Πρέπει να μας βρει σε ένα αραγές εθνικό μέτωπο. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί και τα κράτη ότι ο ταραξίας της γειτονιάς είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία. Πειρά από τον κύριο Σπυρόπουλο και κατά του κύματος ακρίβειας και τους φουσκωμένους λογαριασμούς που πνίγουν τα νοικοκυριά, θέματα για τα οποία, όπως είπε, έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις. Να υπάρξει, να πληρώσουν και οι εταιρείες παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικού ρεύματος αυτή την κρίση και όχι μόνο οι πολίτες και το κράτος. Και φυσικά να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Δεκάδες μέλη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής και μάλιστα οι αίθουσες γνωστού ξενοδοχείου ήταν ασφικτικά γεμάτες για να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα και να δοθεί ο λόγος στη βάση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Είμαι πάντα χαρούμενος ότι επισκέπτομαι το νησί. Έχω ιδιαίτερη αγάπη για τους ανθρώπους εδώ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει επίπεδο και είναι πλέον πρωταγωνιστής σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ο στόχος το δικός μας, το έχω πει και εγώ προσωπικά πολλές φορές, είναι στο Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ να είναι ξανά πρώτη δύναμη. Κεντρικός γνώμονας είναι η συσπήρωση των μελών στο δρόμο για τις κάλπες.